Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, συνήθως. Το οποίο για τους Eagles είναι ουσιαστικά ένα last dance. Προς τιμή τους συνεχίζουν και παλεύουν παρά το γεγονός ότι έχουν αποκλειστεί και μαθηματικά. Κωστόπουλος, ελεύθερο σουτ, είναι άστοχο από τον Κολοκούρο. Αλλά περνάει χαμηλά, γυρίζει και αστοχή ο Λύρας, ο οποίος επιστρέφει και αυτός στη δράση. Ο Λύρας, ο οποίος είναι σαν κλόνος του Μιχάλη Τσαϊρέλη. Ένα άστοχο τρίποντα από τον Πολοτούρο, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Κουγιουμτζίδη που δεν μπορεί να σκοράρει. Στην άλλη πλευρά θέλουν να τρέξουν με τον Αγγελόπουλο. Εδώ ο Αγγελόπουλος, ο οποίος περνάει μια πάσα χαμηλά. Λύρας με τον κοντύτερο Κωστόπουλο που προσπάθησε να του παίξει άμυνα. Καλή κυκλοφορία. Αγγελόπουλος αστοχή. Μακρινό rebound από τον Σκάλτσα. Κλέβει ο Παπαγιανόπουλος και θέλει να ανοίξει τον εφηδιασμό. Φάουλ από τον Γεωργιόπουλο. Το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο το τι ψάχνουν οι Tech Buddy. Θέλουν την νίκη και να χάσουν αύριο οι Tragic από τους Trippers ώστε να βγουν πρώτοι. Αλλιώς θα βγουν τρίτοι, δεν μπορούν να βγουν δεύτεροι. Λοιπόν, το αμυντικό του Παπαδημητρόπουλου πάσα εφηδιασμού τον Σκάλτσα και τώρα Αγγελόπουλος. Περνάει στο Λύρα. Και πάλι Αγγελόπουλος, καλή κυκλοφορία. Μόσιον επίθεση, Μπαρτζόκα. Και σούτε Λαρετζάκη στο τέλος. Βολές έχουμε. Μέσα η πρώτη βολή, 3-0. Μέσα και η δεύτερη, 4-0. Δύο έστοχες βολές για τους Tech Buddy. Το Σόπουλος θέλει να περάσει ωραία κίνηση, γκολ. Όχι, δεν έχουμε γκολ φάουλ, έχουμε μόνο γκολ. Νόμιζα ότι άκουσα σφύριγμα. Ο Αγγελόπουλος ανταποδίδει, πηγαίνοντας ένα σλάλομ μέχρι την άλλη πλευρά. 6-2. Νομίζω ότι γενικότερα θα δούμε ένα ελεύθερο μπάσκετ στο σημερινό μάτς, χωρίς σκοπιμό. Μότητας, ο Παπαγιανόπουλος κάνει το 6-5. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και σε ένα φιλικό παιχνίδι πριν ξεκινήσει η χρονιά, με τους Eagles να διασύρουν τότε τους Tech Buddy. Βέβαια το μέλλον ήταν τελείως διαφορετικό σε σχέση με το τι είδαμε το Σεπτέμβριο. Μπάλα περνάει μέσα, Λύρας θα πάρει το φάουλ. Θα εκτελέσει βολές. Yeah.
γίνεται 7-5. Και τώρα 8-5. Προσπαθεί ο Κολοτούρος, περνάει πολύ δύσκολη προσπάθειά του, κερδίζει φάουλ στην προσγείωση, στο rebound. Επαναφορά παίξω από τον Παπαγιανόπουλο. Πέρασε ο Κωστόπουλος, κλείστηκε. Κολοτούρος, ελεύθερος στο αριστερό, κυραζγκάρ, αστοχή rebound αμυντικό από τον Σκάλτσα που θέλει να προωθήσει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Ποσάρι στον Παπαδημητρόπουλο. Του αρέσει πολύ αυτό το σούτ του Παπαδημητρόπουλου και το επιβεβαιώνει εδώ. 15. Οι Tech Band, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να παίξουν σε ρυθμό ρελαντή. Και να ευχαριστηθούν το ματ με παιδιά που έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής να θέλουν να παίξουν παραπάνω σήμερα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας υπάρχουν και απουσίες παιχτών βασικών και αναντικατάστατων. Λείπει ο Σωτηρόπουλος, λείπει ο Γεράνιος, λείπει ο Λιούρδης. Γεωργιόπουλος πασάρει στον Λύρα, ο οποίος από εκεί δεν απειλεί. Κυκλοφορούν την μπάλα στην περίμετρο. Η τεκμπάτη γίνεται τελικά το κλέψιμο με τον Κωστόπουλο, ο οποίος περνάει και παίρνει φάουλ ανάμεσα στους συμπληγάδες, εκεί κατάφερε να περάσει ο Κωστόπουλος. Δύσκολη κίνηση, ωραία η spin move, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν τόσο καλό, για την ακρίβεια ήταν άθλιο. Αγγελόπουλος για τον Παπαδημητρόπουλο, η πάσα χαμηλά στο Λύρα, ο οποίος εκεί δεν κόβεται. Περιμένω να έρθεις για να σηκωθώ για πάλι. Είναι Λύρας 100, 12-5 από τον σέντερ τον Τεκπάντη. Είδαμε εδώ, η μπάλα κυκλοφόρησε με σημείο αναφορά στο ψηλό, απλά πράγματα. Ο Λύρας κάθεται στον πάγκο. Στο παιχνίδι περνάει ο Λίτης. Θα μπουμπουνίσει καμιά κοσαριά τρίποντα σήμερα. Παπαγιανόπουλος. Screen από τον Κωστόπουλο. Πάει αντίθετα από Παπαγιανόπουλος. Προσπαθεί να σημαδέψει με τον ταμπλό. Δεν θα τα καταφέρει. Ανοιχτό γήπεδο με το Σκάλτσα. Αγγελόπουλος. Πάσα του. Εκεί που ήταν ο... Παύλος. Και πάλι μπάλα είναι για τους Λαχανί. Μια προσποίηση Λίτης κοντά στο καλάθι. Εύκολη δουλειά για τον Βαγγέλη Λίτη. 15-5. Τρέπλ σκορ για τους Tech Bandy. Διαφορά στους 10. Με τον Κολοτούρο να έχει τώρα την μπάλα στα χέρια. Θέλει να βάλει στην πλάτη του τον προσωπικό του αντίπαλο. Βγάζει έξω. Ζήδης, πάσα στον Κωστόπουλο, κακό σου. Λίτης στο rebound, έχει φύγει πρώτος, ανοιχτό γήπεδο από Παπαδημητρόπουλος. Τελικώς, μπάλα θα φτάσει στον Σκάλτσα. Αυτός για τον Παύλο, έμεινε για λίγο ελεύθερος. Δεν εκτέλεσε. Λίτης. Βγάζει στον Αγγελόπουλο, η πάσα στον Παπαδημητρόπουλο. Αυτός και πάλι από την αγαπημένη του θέση, όχι αυτή τη φορά. Ο Κολοτούρος μαζεύει το rebound. Κολοτούρος στάρι στο ανοιχτό γήπεδο, αστοχή, rebound
Και γρήγορα θέλω να φύγουν στην άλλη πλευρά η Tech Buddy. Παύλος μέχρι μέσα, πολύ ωραίο καλάθι. 17-5 η Tech Buddy στο συν 12. Και συνεχώς η διαφορά ανεβαίνει. Παπαγιανόπουλος για 2. Εύστοχος, ωραίο καλάθι. Σπάει ένα σερί 11-0 που είχαν δημιουργήσει Tech Buddy. Το 6-5 είχε γίνει 17-5. Τότε τελευταίο σκόρερ ήταν πάλι ο Παπαγιανόπουλος με ένα τρίποντο. Τώρα ευστοχή, κάνει το σκορ 17-7. Λίτης για 3. Κακό το σουτ. Rebound αμυντικό για τους αετούς. Παπαδόπουλος, ελεύθερος Κολοτούρος απέναντι στον Παπαδημητρόπουλο, παίρνει το φάουλ χαμηλά, τέταρτο ομαδικό των Tech Buddy. Στο παιχνίδι περνάει ο Βαλέρης. Επαναφορά από τον Παπαγιανόπουλο που βρίσκει τον Κωστόπουλο. Είναι ολομόναχος, καλό είναι και εύστοχο. 17-10 Αλκιβιάδης Κωστόπουλος στο πρώτο σου. Λίτης από κοντά. Κάνει το σκορ 19-10. Κολοτούρος πάει απέναντι στον Αγγελόπουλο. Καλή άμυνα του Αγγελόπουλου, χαμηλώνει και τον κλείνει. Τσαμουράς για 3. Είναι άστοχος. Rebound επιθετικό. Καλάθι από τον Κουζουμτζή, από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος εδώ μετά το επιθετικό rebound έφτασε μέχρι μέσα και με το δεξί drive τελείωσε τη φάση. 19-12 Βαλέρης ο αρχηγός. Περνάει την μπάλα χαμηλά στο Λίτη. Δύο φορές έχει κερδίσει και τους αντιπάλους του. Τώρα δημιουργεί στην περιφέρεια. Ο Λίτης παίρνει το επιθετικό rebound. Κλείστηκε. Βαλέρης για 3. Είναι καλό σουτέρ και εδώ το αποδεικνύει. 22-12. Γιάννης Βαλέρης μπορεί να είναι στο rotation 10-11 παίχτης για τους Tech Buddy. Αλλά δεν πάβει να είναι και αυτός μια πηγή κινδύνου. Κωστόπουλος. Κολοτούρος πηγαίνει κοντά και τελειώνει τη φάση με το ταμπλό. 22-14, ωραίο καλάθι από τον Κολοτούρο. Βαλέρης. Την μπάλα και πάλι κινείται στην περίμετρο. Παύλος, γερό πάτημα. Δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound αμυντικό από τον Κωστόπουλο. Λογικά από μία επίθεση και κάθε ομάδα. Κωστόπουλος θέλει να εφηδιάσει. Δεν θα πάει σε πρώτο χρόνο. Κολοτούρος, φάουλ του Λίτη, σωστό. Και τρεις βολές για τους Eagles που κάνουν προσπάθεια να παραμείνουν κοντά στο σκορ. Τρεις βολές για τους Eagles. Η γραμματεία φεύγει. Ο κύριος Φραγκούλης είναι ο μοναδικός που απομένει. Ένα πολυεργαλείο εδώ στο μπασκετάκι. Κάνει φίλο, κάνει σπικάρισμα, κάνει scoreboard, κάνει τα πάντα. Βρίσκεται στο μπασκετάκι το τελευταίο πεντάμινο. Παλέμαχος Ντελιβεράς. Πλέον ασχολείται. Έχει μπει στο χώρο του μπάσκετ. Βαλέρης. Μία. 22-15. Λίτης. Και πάλι αυτός γίνεται σημείο αναφοράς. Έχουν να δώσουν ένα φάουλ οι Eagles. Τελικά θα βγει το ελεύθερο σου. Το Αγγελόπουλος κακό είναι. Rebound από τον Βαλέρη που πετάει για τον buzzer beater. Γιάννης Βαλέρης. 25-15.
τέλος πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο. Μπορεί το παιχνίδι να μην είναι αυτό που λέμε thriller, derby. Εδώ ξεκινούν με λάθος εδώ μεταξύ οι Eagles. Πάντως κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είδαμε ωραίο θέαμα στην πρώτη περίοδο. Βλέπουμε καλό μπάσκετ ανά διαστήματα. Αγγελόπουλος κρατάει την μπάλα, περνάει χαμηλά στον Λίπη. Του φύγε για λίγο η μπάλα από τα χέρια, Παύλος. Κρατάει ο Παύλος, βγάζει έξω, Αγγελόπουλος για τρεις. Με καλή καμπύλη δεν θα τα καταφέρει. Και στη συνέχεια η μπάλα σε ένα σημείο που κανείς δεν μπορούσε να τη διεκδικήσει. Κατοχή με τον Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος κατεβάζει. Κολοτούρος. Η πάσα στον Κουγιουμζίδη, ο οποίος επιλέγει να σουτάρει ο ίδιος γιατί έλειγε ο χρόνος. Δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Παραμένει το 25-15, ένα λεπτό χωρίς πόντο σε αυτό το δεκάλεπτο. Πέρασε ο Παύλος, Αγγελόπουλος επιτίθεται στην κλωζά, ωραία πάσα λείπεις ελεύθερος, αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Κωστόπουλο. Πέρασε, εκτέλεσε, αστόχησε, ριμπάουντ αμυντικό. Από τον Αγγελόπουλο, πέρασε εκείνος. Παύλος κρατάει, πάντα ο Παύλος. Μένει πάνω του τώρα ο Κωστόπουλος. Η πάσα στη γωνία, Γεωργιόπουλος για τρεις, αστοχή. Rebound από τους Eagles με τον Παπαγιαννόπουλο να κρατάει. Δύο λεπτά χωρίς καλάθι. Παπαγιαννόπουλος θέλει να σπάσει αυτό το άγωνο διάστημα του παιχνιδιού και το κάνει με αυτό το τρίποντο, 25-18. Ο Παγιαννόπουλος, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλό σουτ. Στην άλλη πλευρά ο Παύλος δεν μπορεί να σκοράρει, ο Παπαγιαννόπουλος ακόμα ένα rebound. Ο Παπαγιαννόπουλος ο οποίος από όντως και του Κολοτούρου, του Παναγιώτη, είναι ίσως ο ποιοτικότερος παίκτης των Eagles. Νάτος και πάλι σουτάρει για δύο, το βάζει και αυτό. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Παπαγιαννόπουλος. 25-20, κρατάει τους Eagles κοντά στο σκορ. Πολύ ωραία εκτέλεση. Είναι ζεστό σήμερα. Έχει πετύχει 10 πόντους Παύλος με τα μπλοκ, κακό σουτ. Ο Αγγελόπουλος στο rebound, τα δράνησε εντελώς ο Κωστόπουλος. Χάθηκαν τα μαρκαρίσματα. Παύλος πατάει γερά, Αγγελόπουλος πατώντας τη γραμμή μέσα. 27-20. Από τα 6.75 πατούσε όμως τη γραμμή ο Αγγελόπουλος. Στο σύν 7 και πάλι η Τεκπάντη που χρειάστηκαν 3 λεπτά για να πετύχουν το πρώτο της καλάθι στη δεύτερη περίοδο. Παπαγιαννόπουλος, όχι αυτή τη φορά, δεν ήταν καλό το σουτ. Παύλος βγαίνει πολύ ωραία από μπροστά και κλέβει ο Κωστόπουλος και πετάει για τον Παπαγιαννόπουλο. Με τον Βαλέρη κλείστηκε, φάουλ, όχι. Ο Παπαγιαννόπουλος δεν μπόρεσε να σκοράρει, ζήτησε φάουλ, δεν πήρε κάτι. Καλή άμυνα από τον Βαλέρη προκειμένου. Εδώ περιμένει ο Βαλέρης, ωραία τρυπά με την close out, σκοράρει ο Λίτης για το 29-20. Στο μεταξύ σηκώνεται και ο Λύρας και ο Παπαδημητρόπουλος που ετοιμάζονται να περάσουν στο match. Και μπάλα τώρα στα χέρια του Παπαγιανού. Πέρασε αυτός, πήρε foul. <Πέρασε. Πέρασε. Πέρασε. Πέρασε>.
Σταύρος. Πέρασε. Δεν μπορεί να σκοράρει, rebound από τον Λίρα. Και πάλι ευκαιρία να περάσουν για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά στο μάτσο διψήφιο. Λίρας γυρίζει αστοχή, ο ίδιος επιθετικό rebound, σκοράρει. Κωστόπουλος πήρε φάουλ. Έχουμε δύο βολές. Κωστόπουλος στη γραμμή. Θα βάλει τη μία. 31-21. Λίρας. Θα βγάλει έξω τον Παπαδημητρόπουλο. Φεύγει για βοήθεια ο Κουγιουμτζίδης. Λίρας. Τι έβαλε ο άνθρωπος εδώ. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Χωρίς ισορροπία πάνω σε άμυνα, γυρνώντας το σώμα του προς τα αριστερά, βρήκε κάπως το ταμπλό και σκόραρε. 33-21. Φοβερό καλάθι από τον Λίρα. Δεν σκοράρει ο Κολοκούρος. Τσαντίστηκε ο Παπαδόπουλος με τον συμπαίχτη που δεν πάσαρε. Παύλος σουτάρει για 2. Λίρα στο επιθετικό rebound. Ακόμα ένα καλάθι, το follow από τον Λίρα. 35-21. Η διαφορά στους 14. Οι Tech Buddy, οι οποίοι κάποια στιγμή αισθάνθηκαν τους Eagles να πλησιάζουν, πλέον βρίσκονται στο μείον, στο συν 14. Βαλέρης θέλει να τρέξει. Βλέπει τον Παπαδημητρόπουλο. Περνάει αυτός και παίρνει φάουλ. Για βολές. Πάντοι οι οποίοι όποτε θέλουν πατάνε γκάζι. Παπαδημητρόπουλος θα πετύχει ακόμα έναν πόντο για την ομάδα του. Ο Λίτης στο μεταξύ σηκώνεται. Ετοιμάζεται και αυτός από τη σειρά. 2-2 από τον Παπαδημητρόπουλο. 37-21. Στον πάγκο Γεωργιόπουλος, μέσα ο Σκάλτσας. Τρία και 35 για να πάμε στην ανάπαυλα. Κωστόπουλος δίνει την μπάλα στον Τσαμούρα. Κακή πάσα στην κερκίδα. Οι Tech Buddy, οι οποίοι χωρίς να παίζουν καμιά σπουδαία άμυνα, έχουν καταφέρει να μπλοκάρουν το επιθετικό κρεσέντο των Eagles, που ξεκίνησαν καλά σε αυτό το δεκάλεπτο με τον Παπαγιανόπουλο, αλλά έπειτα έχουν συγγύσει. Βαλέρης κοίταξε το καλάθι, προτίμησε να πασάρει στο Λίπη. Σάλσας Λίρας, τελειώνει ο χρόνος. Πρόλαβε ο Λίρας καλάθι. 39-21, buzzer beater. Με το που ακούστηκε η κόρνα, είχε μόλις αφήσει την μπάλα ο Λίρας, ο οποίος κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεσπόζει μέσα στη ρακέτα ο ψηλός των παιχνιδιών. Παπαγιανόπουλος για 3. Πολύ κακό. Rebound από τον Βαλέρη. Έχει φύγει ο Λίτης. Η πάσα του Βαλέρη είναι κάκιστη.
Παύλος. 39-21 το σκορ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Ακόμα ένα άστοχο σουτ, Παπαδημητρόπουλος, Βαλέρης. Πάλι ο Παπαδημητρόπουλος, η πάσα προς τα μέσα. Λύρας κόβεται με την πρώτη από τον Παπαγιαννόπουλο, αλλά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του και εύκολα με το ταμπλό τελειώνει τη φάση. Η διαφορά μεγαλώνει, πάει στους 20. Κωστόπουλος θέλει να σπάσει το σέρι των τεκμπάτι, δεν τα καταφέρνει. Κάλτσας, Επιταχύνη, Παπαδημητρόπουλος, Βαλέρης. Πασάρι έξω στο Λύρα, αυτός δεν μπορεί να επιτεθεί σε πρώτο χρόνο, με πρόσωπο προς το καλάθι, μπάλα όσο και πάλι για τους τεκμπάντι. Διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Η εκτέλεση είναι άστοχη από τον Σκάλσα με το θέμα, από 41 παραμένει. Παπαγιαννόπουλος. Περιμένει ο Κουλιουμτζίδης, κρατάει ο Παπαγιαννόπουλος. Περνάει. Τι βάζει! Πω. 41-23 είναι απελπιστικά μόνο στο Παπαγιαννόπουλος. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν έχει συμπαραστάσεις. Βαλέρης. Ζητάει ο Λίτης, κράτησε ο Βαλέρης. Και πάλι ο Λίτης. Για τρεις, είναι άστοχος. Rebound, αμυντικό από τον Τσαμουρά. Κουγιουμτζίδης. Σουτάρει για τρεις, αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Σκάλτσα. Πήγε να του κάνει φάουλ το μετάνιος ο Τσαμουράς. Αστόχησε ο Σκάλτσας, rebound επιθετικό από τον Λίρα, ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Παπαδημητρόπουλος. Πασάρι στο Λίτη και τώρα Βαλέρης. Λίτης κοντά στο καλάθι, φάουλ. Δεν μπόρεσε να πάρει το μάξιμου. Θα έχει όμως τη δυνατότητα με τις δύο βολές να επαναφέρει τη διαφορά στους 20. 41-23. Η Tech Buddy, όπως όλα δείχνουν, θα βρεθούν. Πάρουμε ακόμα μία νίκη και από εκεί και πέρα θα περιμένουν να μάθουν την τελική τους θέση στην κανονική διάρκεια, που θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του αγώνα Orlando Tragic εναντίον με Τρίπερ. Αν οι Orlando Tragic κερδίσουν, τότε η Tech Buddy θα είναι τρίτη και πρώτη θα είναι Tragic. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι πρώτη Tech Buddy και δεύτερη Σαν Μαρίν. Έκλεψε ο Παπαγιαννόπουλος και κάνει μια φοβερή ποδιά στο Λύρα. Τελειώνει και τη φάση με το layup. Μαγικός Παπαγιαννόπουλος. 41-27. Είναι ο μοναδικός που το παλεύει και προσφέρει και θέαμα. Γυρίζουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς. Επιστρέψαμε μετά από περίπου 15 λεπτά διακοπής για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Προμηθέας Park. Γιατί ήταν 15 λεπτά η διακοπή. Εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ, καλάθι το πρώτο από τον Παύλο. Κάνει το σκορ 43-27. Η Tech Buddy, οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση. Ο Παπαγιαννόπουλος ουσιαστικά είναι ο μοναδικός ο οποίος προβάλλει αντίσταση από την άλλη πλευρά. Κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά είναι μόνος. Λύρας, πάσα στον Γεωργιόπουλο. Πέρασε και σκόραρε με το ταμπλό. 45-27. Γιουμτζίδης για τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος, πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. 45-29. Εξαιρετική ενέργεια επίδειξη υψηλής τεχνικής από τον Κωστόπουλο, ο οποίος νομίζω είναι δεύτερος στην δεύτερος διασωθέντας μετά τον Παπαγιαννόπουλο. Κάλτσας.
Παύλος. Ξανά ο Σκάλτσας, λίγη ο χρόνος, πέρασε ο Σκάλτσας, σκόραρε. Κανένα πρόβλημα. Έχουν υπάρξει 4-5 περιπτώσεις που οι Tech Band έχουν νικήσει οριακά το χρόνο. Αλλά γι' αυτό το μπάσκετ έχει 24 δευτερόλεπτα. Όλα είναι διαθέσιμα, αρκεί να επιτείτε σωστά εδώ. Ο Κωστόπουλος προσπαθεί, το έπαιξε άμυνα μέχρι ενός σημείου, ο Παύλος τον δυσκόλεψε. Ο Κωστόπουλος στο τέλος βρήκε χώρο να εκτελέσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Παύλος ζητάει ο Λύρας, τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Γεωργιόπουλο. Καστή πάσα στο Σκάλτσα, έξυπνη. Παύλος για τρεις, μέσα! 50-29, πολύ ωραία εκτέλεση από τον forward, τον... από τον guard, συγγνώμη, τον Tech Buddy, που Γιουμτζίδης. Νομίζω είναι πρώτη φορά που πάει διαφορά στους 21. Παπαγιανόπουλος βγάζει έξω στον Γιουμτζίδη, πέρασε, τελείωσε τη φάση άστοχα. Εκνευριασμός, Γεωργιόπουλος, κοιτάξτε εδώ, με πάρα πολλές πάσες. Πάρα πολύ ωραία επίθεση, υποδειγματική κυκλοφορία και καλάθι από τον Λύρα. 52-29. Πολύ ωραίο μπάσκετ από Tech Buddy, χωρίς άγχος. Κολοτούρος. Κλείνεται από τον Λύρα, βγάζει στον Κουγιουμτζίδη. Αυτός για δύο. Ούτε τώρα. Θέλουν να τρέξουν οι Tech Buddy. Αγγελόπουλος. Παύλος για τον Γεωργιόπουλο. Δεν πήρε ένα σχετικά εύκολο σουτ. Τώρα θα γίνει το σουτ από τον Αγγελόπουλο. Και πάλι στη λήξη και πάλι μέσα. Πόσα buzzer beater έχουν βάλει η Tech Buddy. 55-29. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Τσαμουράς σε χαμηλούς παλμούς το παιχνίδι. Κωστόπουλος προσπαθεί να πάει προς τα μέσα. Πήρε φάουλ, βολές. Ωραία προσπάθεια. Στο μάτς περνάει ο Παπαδόπουλος αντί του Κουγιουμτζίδη. Έξω η πρώτη, παραμένει το 55-29. Μέσα η δεύτερη, 55-30. Κατεβάζει την μπάλα ο Σκάλτσας. Βγαίνει από τα screen, ο Παύλος δεν εκτελεί. Ο Λύρας του δίνει την επιλογή σε πρώτο χρόνο, τώρα που περνάει την μπάλα. Λύρας δεν μπορεί με την πρώτη, μπορεί με τη δεύτερη. Με το αριστερό χέρι τελειώνει τη φάση για το 57-30. Ο Λύρας, ο οποίος είναι ασταμάτητος. Λύρας 100 μέσα στο καλάθι. Παπαγιανόπουλος θέλει να τα αποδώσει, δεν μπορεί. Rebound αμυντικό από τον Λύρα, ο οποίος έτσι όπως κάνει πάει για ένα τερατώδες double-double. Γεωργιόπουλος. Η μπάλα περνάει άκοπα στους σίγγλς. Κολοτούρος. Κατάει ο Κολοτούρος. Μετράει τον Λύρα, αστοχή rebound από τον Λύρα. Εκνευριασμός για τους Tech Buddy με τον Αγγελόπουλο, ο οποίος θα φτάσει σε ένα πολύ εύκολο lay-up από τον αριστερό διάδρομο. 59-30. Όπως αναμενόταν, οι Tech Buddy θα είναι για μια θριαμβευτική νίκη. Κλέψιμο τώρα. Εκνευριασμός, καλάθι. Time out για τα
61-30, υπερδιπλάσιο σκορ για το Stack Buddy. Επιστροφή εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Το καλάθι έρχεται εδώ από τον Παπαδόπουλο. 61-32 με την επανέναρξη του προσφυγίου μετά το time out. Βαλέρης θα δώσει τον Παπαδημητρόπουλο. Πηγαίνει να δώσει την επιλογή ο Λίτης. Αγγελόπουλος τρυπά την άμυνα ανάποδο, λέει από καλά. Κωστόπουλος κλείστηκε, έπεσε, σηκώθηκε. Δεν έχει σφυριχτεί κάτι. Αρχίζω το μάτς. 4-4. Ακόμα ένα καλάθι με το Σκάλτσα. 65-32. Τα εκπάντη μεγαλώνουν κι άλλο την απόσταση. Φυσικά ο νικητής έχει κρυθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα, δεν το συζητάμε. Παπαγιανόπουλος, στάρ για τρεις. Αστοχή, rebound του Λίτη. Αγγελόπουλος. Παπαδημητρόπουλος για τρεις μέσα. 68-30, 67-32. Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Κι άλλο λάθος από τον Παπαγιανόπουλο. Μπάλα περνάει χαμηλά, Λίτης. Με τον Παπαγιανόπουλο, Παπαδημητρόπουλος. Ακόμα ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 69-32, Tech Buddy. Παίζουν πολύ όμορφο μπάσκετ. Τσαμουράς, Παπαγιανόπουλος. Στέκεται, σουτάρι, ευστοχή. 69-34, ο Παπαγιανόπουλος ξαναπαίρνει το όπλο του, το οποίο είχε σκουριάσει. Βλέπουν την μπάλα Ήγκλης, Παπαγιανόπουλος. Το καλάθι δεν θα έρθει εδώ από τον Παπαδόπουλο. Τρέχουν με το Λίτη. Πάσα πίσω από την πλάτη, Παπαδημητρόπουλος. Showtime, 71-34. Το μάτς εμείς λίγο All-Star Game. Σε όλη τη διάρκεια ουσιαστικά. Λάθος τώρα το Παπαγιανόπουλο, κλέβει ο Σκάλτσας. Ανοιχτό γήπεδο. Βαλέρης. Φάουλ κερδίζει. Έτσι όπως πάει το match, δεν ξέρω μήπως είναι ένα μικρό challenge για τους Tech Buddy να πετύχουν και το στάρα. Δεν απέχουν πολύ από αυτό. Νομίζω δεν έχουμε δει κατ' οστάρα φέτος στο μπασκετάκι. Τα βουνά είχαν πετύχει μια φορά 97 πόντους. Βαλέρης αστοχή και στους δύο. Παπαγιανόπουλος
εκτελεί για 3 και ευστοχεί 71-37 ο ασίστ στην έρημο. Δεν ξέρω αν του χρόνου θα παίζει σίγκλ. Σίγουρα θα έχει πολλές προτάσεις το καλοκαίρι. Λίπης για 3, ευστοχεί 74-37, ξανά double score. Ο Βαγιανόπουλος κρατάει και σουτάρει, δεν μπορεί τώρα. Επιθετικό rebound, ο Παπαδόπουλος δέχεται για ένα stop. Τελειώνει τρίτη περίοδος, γυρίζουμε σε λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο, 74-37 το score, double score για τους Tech Buddy. Σε αυτή τη νέα μάχη μεταξύ Tech Buddy και Παπαγιανόπουλου, αστοχή ο Παπαγιανόπουλος. Για να δούμε, βάζω challenge εγώ την κατοστάρα. Κινούνται ακριβώς σε ρυθμούς κατοστάρα στο εκπάντη, μπορούν. Θα δούμε. Λίτης περνάει, η πάσα είναι λάθος. Κλέβουν και φεύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Η πάσα του Σαμουρά είναι αχαρακτήριστη. Βεβαίως υπάρχει τώρα κούραση από τους παίχτες των Eagles και σωματική και πνευματική. Βαλέρης για τον Λίτη, πάσα στον Παπαδημητρόπουλο. Πέρασε ο Παύλος, πάσα έξω στο Λίτη. Βαλέρης, καλή κυκλοφορία. Ο Βαλέρης όμως αστοχή, Παπαδημητρόπουλο. Πέρασε, κλείστηκε, βρήκε τρόπο και ισορροπία και σκόραρε. 76-37 με αυτό το πολύ δύσκολο lay-up του Παύλου. Ο Παγιανόπουλος, νέο λάθος. Έχει φύγει ο Βαλέρης και θα καρφώσει. Τελικά πάει στο lay-up. 78-37, Γιάννης Βαλέρης. Επέλεξε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να μην πάει σε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Ο Γιουμζίδης πέρασε. Δεν μπορεί. Λίτης. Παύλος. Κρατάει την μπάλα. Περιμένει ο Βαλέρης. Αυτός θα πάρει και το τρίποντο. Δεν θα γίνει τώρα διψήφιση. Έχει 8 πόντους ο Βαλέρης σήμερα. Σαμουράς. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη από τον Παπαδόπουλο. Rebound από τον Λίτη. Τελευταία 7-25. Ένα μάτς που έχει κρυθεί. Μακάρι να τελείωνε τώρα, έχει ακόμα 7 λεπτά. Να προλάβουμε και κάτι από το Πορτογαλία-Τσεχία. Σούπα είναι από ό,τι μαθαίνω, οπότε καλύτερα να κρατήσει παραπάνω αυτό το μάτς. 0-0, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τσεχία παίζει ταμπούρι. Ρονάλντο κλαίγεται. Κλασικά εικονογραφημένα. Νωρίτερα η Τουρκία κέρδισε με 3-1 τη Γεωργία. Συγχαρητήρια στους γείτονές μας και κυρίως στο Σαμέτα Καϊντίν, έναν εκ των κορυφαίων στόπερ που έχουν περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Λίτης αστοχή, rebound επιθετικό από τον Παπαδημητρόπουλο. Παύλος πασάρει στο Λίτη εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, όσο πιο απλά γίνεται. 82-40 από τον Λίτη. Ένα σου τώρα τραβηγμένο από τα μαλλιά, άστοχο. Λίτης, ανοιχτό γήπεδο, πάρα πολύ εύκολα.
εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. 84-40. Οι Tech Bandy κινούνται σε ρυθμός κατοστάρας. Θα δούμε, θα τις σπάσω. Παγιανόπουλος. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Τούβλο, επιθετικό rebound, τάπα από τον Λίτη. Ετοιμάζει το Κωστόπουλος να περάσει το παιχνίδι. Παπαγιανόπουλος για τρεις. Ο μοναδικός που θυμίζει κάτι από μπάσκετ για τους Eagles. 84-43. Και η μπάλα τώρα περνάει στους Eagles. Και 41 για το φινάλε. Παύλος σουτάρει με ταμπλό αστοχή. Μπάλα στα χέρια του Κωστόπουλου που πηγαίνει σε ένα εύκολο λέει από 84-45. Παπαδημητρόπουλος, δείχνουμε, κατεβάζουν κάπως το διακόπτη η Tech Bandy. Παύλος, Βαλέρης για τρεις. Αστοχή, rebound. Πάλα από τον Παπαδημητρόπουλο. Αλλαγές για τους Tech Bandy. Standing ovation για Παπαδημητρόπουλο, Παύλο και Λίτη. Ο Γιουμτζίδης σουτάρει για δύο, αστοχή, rebound αμυντικό. Γεωργιόπουλος φεύγει πρώτος στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Κάλτσας δεν δίνει την μπάλα. Σκρινάριο Λύρας, πέρασε ο Κάλτσας πολύ εύκολα. 86-45. Στο 41 είναι η διαφορά. 3 και 21 για το τέλος. Παπαγιανόπουλος πασάρει χαμηλά, Κουζιουμτζίδης στο lay-up. Δεν είχε διάθεση να παίξει άμυνα. Ο Λύρας τον άφησε να σκοράρει. Άστοχο το σουτ. Παραμένει το 86-47. Περνάει ο Τσαμουράς. Παπαδόπουλος μέχρι μέσα, εύκολα, goal foul. Αχρίαστο το foul από τον Βαλέρη. 86-49. Οι Eagles πάντως προς τη μήνυ τους, παρότι δεν είχαν μαθηματικές ελπίδες να περάσουν, μαζεύτηκαν, έπαιξαν σε όλα τα παιχνίδια τα τελευταία. Η πρώτη χρονιά στο μπασκετάκι Πάτρας ήταν ένα καλό μάθημα για αυτούς και νομίζω ότι του χρόνου έχουν όλα τα φώτα να παρουσιαστούν πολύ πιο δυνατοί. Εφηδιασμός τώρα με τον Σκάλτσα, ο οποίος θα πάει στο drive, όχι τελικά σταματάει. Πασάρι στον Αγγελόπουλο, να ο Σκάλτσας και πάλι, Λύρας, ωραία συνεργασία, ο Λύρας τελειώνει με το lay-up. 88-49. Στο συν 39. Κουγιουμτζίδης κρατά την μπάλα. Ψάχνει στήριγμα. Δίνει στον Κουγιουμτζίδη το τρίποντο. 88-52. 2 λεπτά ακόμα. Τουλάχιστον μαζεύουν κάπως τη διαφορά προς το φινάλε οι
Ήγκλους βάλαν κάποια σούτ προς το τέλος, λύθηκαν κάπως. Εδώ ο Λύρας, ωραία κίνηση. Γεωργιόπουλος ελεύθερος. Μέσα, 91-52. Παπαγιανόπουλος. Κωστόπουλος περνάει μέχρι μέσα απέναντι στο Λύρα, πολύ ωραίο καλάθι απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο που αυτή τη φορά έπαιξε άμυνα. 91-54. Κάλτσας, ζητάει ο Γεωργιόπουλος, δεν μπορεί να γίνει κάτι προς μπάλας. 59,7 για το φινάλε. Αγγελόπουλος η πάσα, δεν είναι καλή, κλέβει την μπάλα ο Τσαμουράς. Μουγιουμτζίδης, Κωστόπουλος, το βάλε για το 91-56. Κάπως διασκεδάζουν τις εντυπώσεις στο φινάλε, έκαναν ένα παραγωγικό τελευταίο δεκάλεπτο. Λογικά αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση των τεκμπάντι στο μάτς. Με τον Βαλέρη, θα σουτάρει. Θα στοχίσει, rebound από τον Παπαγιανόπουλο. Έχει φύγει ο Κουγιουμτζίδης, εκεί δίνει ο Παπαγιανόπουλος. Ασίστ του Κουγιουμτζίδη στον Κωστόπουλο για το 91-58. Αυτά, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι άλλο. Δεν θα κάνουν επίθεση οι Tech Bandy, τέλος αγώνα εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Τελικό αποτέλεσμα, Tech Bandy Eagles 91-58. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα πολύ 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 όμορφο βράδυ.